έρχεται με ένα κύμα παραιτήσεων που πλήττει τα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς με την πολιτική της υποστελέχωσης και της μετακίνησης προσωπικού, ότι οι κλινικές αποδυναμώνονται, οι δε αντοχές φυσικές και ψυχικές των εργαζόμενων μειώνονται, απλά και πρακτικά. Αλλά είπε ότι θα σας δώσω και περισσότερα δεδομένα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και ήρθε η ώρα να γίνει αυτό με τη βοήθεια του κυρίου Βασιλικούδα, ο οποίος είναι και μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, όπως επίσης και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, και ψυχίατρος και διευθυντής εκεί στην ψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι καλά με αυτά που λέτε κι εσείς και που είναι δυστυχώς η σκληρή καθημερινότητα και η πραγματικότητα. Απλά και πρακτικά στο Zoom αυτά δεν είναι τα ζητούμενα, ότι εδώ πια δεν έχει τι παρακάτω? Όταν αποδυναμώνεις κλινικές, όταν μειώνεις τις φυσικές και τις ψυχικές αντοχές των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές τις κλινικές. Δυστυχώς, όπως λέτε πολύ σωστά, αυτή είναι η πραγματικότητα, η σκληρή καθημερινότητα για τους υγειονομικούς, για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για το υπόλοιπο προσωπικό. Προφανώς αυτό δεν έγινε σε μία μέρα. Αυτά όλα τα κακώς κείμενα και αυτά που επρόκειτο να επακολουθήσουν, εμείς τα είχαμε σαν σωματείο και σαν ένωση, τα είχαμε επισημάνει ακόμα και πριν από την πανδημία. Η πανδημία ήρθε όλα αυτά να τα αναδείξει, να τα φουντώσει, αν θέλετε. Κανείς μπορεί να επικαλεστεί πόσες δεκάδες φορές και εσείς από την εκπομπή σας το έχετε αναδείξει, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ότι έχουμε προειδοποίηση και την προηγούμενη και φυσικά αυτή την κυβέρνηση που της έτυχε να διαχειριστεί την πανδημία, ότι με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την πολιτική συνολικότερα, που είναι πολιτική απαξίωσης και υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, τα πράγματα κάποια στιγμή θα φτάσουν στο προχώρητο. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, υπάρχει και χειρότερα, θα μπορούσα να πω, αλλά αυτή τη στιγμή όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ άσχημα γιατί, αν θέλετε, υπάρχει και μια λογική, νομίζω, και με βάση και το τελευταίο μεγάλο νομοσχέδιο που πέρασε του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, επιβεβαίωσε αυτή τη δικιά μας, ας το πω έτσι, υποψία, το δικό μας φόβο, ότι η πολιτική είναι η πολιτική καταστροφής των νοσοκομείων, ειδικά των μικρότερων. Διάβασα και εγώ για τις αλλεπάλληλες παρτίσεις των συναδέλφων στα άλλα μικρότερα νοσοκομεία του νησιού, το οποίο προφανώς θα επιφέρει και ένα κύμα αγανάκτησης εκεί στους ανθρώπους. Μα δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα γιατρό, ένα παθολόγο, μία παθολογική κλινική, ένα διευθυντή, ένας σε όλα πολλαπλή ρόλη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και να ζητάς να σου καλύψει μία περιοχή από τη Διάνο μέχρι το Γουδούρα? Είναι αδιανόητο, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν είναι δυνατόν να έχεις γιατρούς σε αποδυναμωμένες κλινικές, σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο δέχεται πάρα πολλά περιστατικά στην καθημερινότητά του, που λέγεται πανεπιστημιακό, και να παίρνει το γιατρό που ο άλλος δεν μπορεί να πάρει το ρεπό του, δεν μπορεί να πάρει την άδειά του. Να με συγχωρείς, αλλά η λέξη λέω σε εκείνον που μας ακούει, δεν το λέω σε εσάς και δεν μιλάω σε εσάς, στον Ενικό Κυρεκούδα, αλλά λέω σε εκείνους που μας ακούν, γιατί πάντα υπάρχουν εκείνα τα ευήκοα ότα τα οποία ακούνε και μεταφέρουν. Δεν μπορείς τον άλλον να τον ξεζουμίζεις με αυτόν τον τρόπο και μετά να του ζητάς και τα ρέστα και να του λες φύγει και πήγαινε, να καλύψεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που υποφέρουν πραγματικά και στο Ρέθυμνο, γιατί και η δική τους κλινική είναι υποστελεχωμένη. Θα ξεχάσουμε αυτά που ακούγαμε από την κυρία Παπαϊωάννου? Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Μου χρωστάνε 170, πόσα είπε, ρεπό, τόσες μέρες αδειών, χρόνια ημερών. Πανδημία που είπατε πριν από λίγο, που δεν μπορούσε κανένας πραγματικά να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορείς να έχεις ένα βενιζέλιο νοσοκομείο το οποίο να έχει ελλείψεις και να θέλεις να μετακινήσεις παθολόγο. Βγαίνει η τριμελής επιτροπή του βενιζελίου και του λέει πάρα πολύ απλά ότι αν εμείς αποφασίσαμε ότι αν μετακινήσεις παθολόγο, αυτό οδηγεί σε παραίτηση όλους τους παθολόγους του νοσοκομείου. Δηλαδή, αφού βάζεις τα χέρια σου, βγάζεις τα μάτια σου, κάποια στιγμή αυτό θα το πληρώσεις. Εκτός, κύριε Κούδα, γιατί είσαστε πάνω και σε εκείνη την επιστήμη που μπορεί να λύσει κάποια φορά και να δώσει εξηγήσεις σε φαινόμενα και το ξέρετε, εκτός και αν όλα αυτά κάνουν κάποιους να χαίρονται. Δυστυχώς, κυρία Χατουργεράκη, έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάνουν κάποιους να χαίρονται, και αυτοί που χαίρονται
κατά τη γνώμη μας, το έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές, δεν είναι ούτε καν οι μικρομεσαίοι ιδιώτες. Είναι τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στον χώρο της υγείας που περιμένουν όλο αυτό το κενό που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό το προσωπικό, το πολύ έμπειρο, το πολύ ικανό, ξέρουμε πολύ καλά την ποιότητα και την ικανότητα των γιατρών μας και των νοσηλευτών μας, να το οικειοποιηθεί για να βγάλει περισσότερα κέρδη, εις βάρος βέβαια των ασθενών, εις βάρος των οικογενειών και εις βάρος και των ίδιων των υγειονομικών. Προφανώς πρόκειται, για, να μου το επιτρέψετε να το πω αυτό, για ένα καλό φτιαγμένο σχέδιο, το οποίο όπως είπα και πριν αποδυναμώνει, καταστρέφει τα νοσοκομεία μας και προφανώς αυτό το κενό κάποιος θα το καλύψει. Και αυτός ο κάποιος είναι ο ιδιώτης. Στο νησί μας βέβαια έχουμε την ιδιαιτερότητα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ, να μην υπάρχουν αυτές οι μεγάλες υγειονομικές ιδιωτικές μονάδες όπως υπάρχουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποδεδειγμένα και με στατιστικά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης τις άβρισαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Άλλωστε η κυβέρνηση φρόντισε αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να τα προφυλάξει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, από την πανδημία, από τον COVID τον ίδιο. Αποτέλεσμα, οτιδήποτε επεμβάσεις, οτιδήποτε ιατρικές πράξεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα δημόσια νοσοκομεία, να τα κάνουν αυτά. Στο νησί μας η κατάσταση νομίζω ότι θα είναι ακόμα χειρότερη, γιατί όπως είπα δεν υπάρχουν αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ό,τι υπάρχει ήταν ένα ασθενικό, ανεμικό εθνικό σύστημα υγείας που βάλευε με το φιλότιμο και τη κοινότητα των υγειονομικών να κρατηθεί όρθιο και το οποίο τώρα προφανώς, όχι μόνο τώρα, εδώ και καιρό, έχει φτάσει στα πέρα. Αν δεν έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχής του. Αυτό που είπατε και πριν το βλέπουμε καθημερινά, τι να πούμε τώρα για το Βενιζέλιο, να πούμε για τα μικρότερα νοσοκομεία, για το Ρέθυμνο, για τα Χανιά, για την Ιερά Πέτρα, βέβαια ολόκληρο το Λασίθι, που μάλιστα το χρησιμοποιήθηκε σαν παράδειγμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πλεύρης, χωρίς βέβαια να πει ότι αυτά τα νοσοκομεία όλα μαζί, το καθένα όλα μαζί δεν κάνουν ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο, γιατί ακριβώς τόσα χρόνια έχουν αποψηλωθεί, ακόμα και αν παλιότερα είχαν κάποιες δυνατότητες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, επειδή δεν είμαι από το νησί, είμαι από την Θεσσαλονίκη, ότι από τον καιρό που έχω έρθει εδώ και 20 χρόνια οι κάτοικοι της Ιερά Πέτρας φωνάζουν, διαμαρτύρονται, παλεύουν για ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο, έστω στα πλαίσια των δικών τους δυνατοτήτων και των πληθυσμού, βέβαια του μεγάλου πληθυσμού που εξυπηρετεί, και αυτό ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο αυτό το νοσοκομείο προφανώς να είναι στα πρόθυρα του κλεισίματος, προφανώς οι συνάδελφοι εκεί να μην αντέχουν όλη αυτή την πίεση. Και κοιτάξτε να δείτε, λέει κανείς είναι ένας ή δύο γιατροί. Αυτό ένας ή δύο γιατροί σε μια τέτοια περιοχή έχει ένα ντόμινο δυσάρεστων αποτελεσμάτων και για τους ασθενείς και για τους ίδιους. Δηλαδή φανταστείτε να πρέπει ένα άσχημο περιστατικό να διαχειριστεί αυτός ο άνθρωπος στην εφημερία, που μπορεί να μην πάει και καλά, μπορεί να χάσει έναν ασθενή, τι τεράστιο ψυχικό και σωματικό βάρος φέρει. Και θα πρέπει αυτός ο ίδιος άνθρωπος την άλλη μέρα να είναι πάλι στη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος να τον αντικαταστήσει, και θα πρέπει πάλι να είναι σε καλή κατάσταση, να μην κάνει λάθος, να μην ξεκουραστεί, να μην κάνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα για δουλειά το 2023. Να μιλάμε για μια τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο που μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα, και εμείς πολύ απλά να πετάμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον δρόμο. Εμείς όχι, εμείς η πολιτεία τους πετάει. Εμείς προσπαθούμε να τους ευχαριστούμε. Αυτή είναι η ουσία, όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα, αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, στο παιχνίδι αυτού του σχεδίου, σε ό,τι έχει να κάνει με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καθένα από εμάς που δεν έχουμε στην άκρη μια δραχμή, που δεν θα μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο, που δεν θα μπορεί να μας καλύψει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, και πάει λέγοντας. Ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλά κάνατε και το είπατε, εδώ και μια 20ετία. Εγώ θυμάμαι ότι γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, αν δεν κάνω λάθος, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές από όλους εσάς τους υγειονομικούς, ότι επί εποχής Αλέκου Παπαδόπουλου, πως είχε ξεκινήσει όλο αυτό το σχέδιο να παίρνει μπροστά, να βάζει μπροστά τη μηχανή του για να φτάσουμε στο σήμερα. Κύριε Κούδα, να ρωτήσω το εξής. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, εσείς είχατε εξαγγείλει κινητοποίηση, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση
πρώτη δίωρη στάση εργασίας για σήμερα το πρωί, η παράσταση μπροστά στην πύλη του νοσοκομείου, εάν το βράδυ το συλλαλητήριο θα γίνουν, μετά ως φαίνεται και την... δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζετε εσείς, κίνηση καλής θέλησης, αναδίπλωση, δεν ξέρω πώς, από την 7η υγειονομική περιφέρεια αυτής της προσπάθειας να πέσουν λίγο οι τόνοι, να πάρουν αρμοδιότητες από την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μετά τα τελευταία γεγονότα και να τα δώσουν στην ιατρική υπηρεσία. Τι λέτε για όλο αυτό? Αλλά ξεκινήστε μόνο αν έχετε την καλοσύνη από το να ξέρουμε εάν γίνονται σήμερα οι κινητοποίησεις αυτές. Ναι, βεβαίως. Προφανώς και συνεχίζονται οι κινητοποίησεις, γιατί από την πρώτη στιγμή και οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς, δηλαδή και το Σωματείο Εργαζομένων και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, δήλωσαν ότι ναι, μεν τα τελευταία γεγονότα που έδειξαν την αλαζονία και την τρομοκρατική, να το πω έτσι, διάθεση της διοίκησης ήταν το αποκορύφωμα και άφηκε μια αφορμή για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος κινητοποίησεων, αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτά δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι οι πολιτικές που ακολουθούνται. Οι πολιτικές, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν πάρθηκαν πίσω, το αντίθετο. Ακόμα και αυτό το γεγονός που περιγράψετε πριν, δηλαδή της προσπάθειας από πλευράς ΥΠΕ να εξευμενήσει κάπως τα πνεύματα και να ρίξει τους τόνους, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί, ούτε καν ελέγχθηκε βέβαια κάτι τέτοιο, μια προσπάθεια να αλλάξει ρότα αυτή η πολιτική. Προφανώς και η κυβέρνηση και η ΥΠΕ συνεχίζουν στην ίδια πολιτική. Τώρα, αν θέλανε να κάπως να ερεμήσουν τα πνεύματα και κάπως να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είμαστε αφελείς, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Σε 5 μέρες, 6 μέρες έρχεται στο νησί ο Πρωθυπουργός, έρχεται ο Υπουργός Υγείας, έρχεται ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, η κυρία Ράπτη, έρχονται δηλαδή σημαντικοί παράγοντες και σε μια προεκλογική περίοδο. Έχει τσεκαριστεί, έχει επιβεβαιωθεί ότι θα βρίσκεται τελικά μέσα σε αυτό το κλιμάκιο και ο Υπουργός Υγείας, όπως επίσης και η Υφυπουργός, η κυρία Ράπτη? Η Υφυπουργός είναι σίγουρο, το ξέρω, γιατί θα έρθει σε μια ψυχιατρική ή σε μια, για την Άνοια, σε μια εκδήλωση η οποία είναι στον τομέα μου και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Τώρα για τους υπόλοιπους, και εγώ διαβάζω αυτά που λέει το ρεπορτάζ των μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι είναι φερέγγια, γιατί έχει νόημα αυτό το πράγμα προφανώς και για την κυβερνώσα παράταξη. Άλλωστε δεν είναι τυχαία και η πρεμούρα όλων των στελεχών της Κυριακής Νέας Δημοκρατίας να προσπαθήσουν να πετύχουν τον εφησυχασμό και την τόση της έντασης. Να υπενθυμίσω ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υποθούν κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο, γιατί να μου επιτρέψετε και από την ανακοίνωση και από αυτά που έμαθα, προφανώς μιλάμε με τους συναδέλφους και έχουμε άριστες σχέσεις, δεν φάνηκε σε καμιά περίπτωση η διοίκηση να αλλάζει η στάση. Αυτό που φάνηκε είναι ότι τέλος πάντων τα πράγματα δεν γίνανε και μετά. Μα δεν μπορεί τη μία μέρα να βγαίνει η διοίκηση επιλεκτικά και να λέει είμαστε καλύτεροι, όχι γιατί βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας τον καθρέφτη και το λέμε, αλλά γιατί μας το λέει ο κόσμος, η καλύτερη με ήττα ως διοίκηση. Και με φαίνεται ότι αν μας αφήσουν ή στόχος μας είναι το καλό του ασθενή και να πάμε πολύ μπροστά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και αυτό γιατί είμαστε οι καλύτεροι ως διοίκηση, και την επόμενη μέρα να γίνεται αυτό που γίνεται, μα είναι φυσικό. Ακριβώς. Υπήρξε λοιπόν ένα καλό σχέδιο να υπάρξει αυτή η τόση της έντασης. Εμείς δεν τη θέλουμε, να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν θέλουμε να υπάρχει πόλεμος, όμως δυστυχώς υπάρχει ο πόλεμος. Υπάρχει ο πόλεμος από πλευράς της κυβερνητικής πολιτικής. Είχατε πει ότι, όπως είπα, ξέρετε, και πριν, δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε κανείς, και με αυτή τη λογική προφανώς θα συνεχίσουν οι κινητοποίησεις. Και τώρα που μιλάμε, υπάρχει αυτή η δίωρη στάση εργασίας. Και φυσικά το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας υπάρχει το πανανακλώδικο συλλαλητήριο σε 6 ώρα για τα ζητήματα υγείας. Έγινε και μια πολύ καλή σύσκεψη την Τρίτη στο εργατικό κέντρο με τη συμμετοχή πολλών συνδικαλιστικών και άλλων λαϊκών φορέων, που όλοι τους προφανώς δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα των υγειονομικών, και προφανώς και από τα χείλη όλων ακούστηκε ότι τόσο αγώνας πρώτα και κύρια δεν αφορά τους υγειονομικούς, αφορά τους υπόλοιπους πολίτες, τους κατοίκους αυτής της περιοχής, γιατί αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες των υποβεσμένων υπηρεσιών υγείας, και προφανώς αυτή η κατάσταση δεν θα σταματήσει εδώ πέρα. Κύριε Κουδά, με την ίδια... Θέλω το
κάνω ξεκάθαρο και στους ακροατές σας ότι αν δεν αλλάξει, αν δεν παρεύει ο κόσμος, αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, τα πράγματα καθημερινά θα επιδεινώνονται. Χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη των υγειονομικών. Οι υγειονομικοί κάνουν παραπάνω από όσα μπορούν. Το χθες πάνω σε αυτές τις κινητοποίησεις, συνάδελφοι μου λέγανε, που εγώ να σου πω δεν το έχω καταλάβει τόσο πολύ, ότι καθημερινά μειώνεται η ικανότητα των μονάδων εντατικής να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα κρεβάτια που είχαν λειτουργήσει την περίοδο της πανδημίας, γιατί μεγάλο κομμάτι από τους συμβασιούχους συναδέλφους νοσηλευτές φεύγει. Παραιτείται κάτω από το βάρος των εξωστενωτικών συνδικών δουλειάς και χάνεται πολύτιμο προσωπικό. Ναι, το έβλεπα και σε ανακοίνωση. Αν ανοίξανε, πώς θα συνεχίζουν ακριβώς να δουλεύουν. Το έβλεπα και σε ανακοίνωση το σωματείο ως καταγγελία ότι εδώ ανοίγουν κρεβάτια ανεμένα, αλλά δεν υπάρχει το προσωπικό για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται. Υπό αυτή τη λογική, διότι δεν είναι θέμα προσώπου, δεν έχει να κάνει με το σημερινό υπουργό, το χθεσινό υπουργό, το παραπροχθέσινο, τον κόκκινο, τον πράσινο, τον κίτρινο, τον μαύρο, τον άσπρο κλπ. Γιατί είναι διαχρονικό όλο αυτό το θέμα. Δεν απασχολεί δηλαδή μόνο το σήμερα. Απλά σήμερα έχουμε φτάσει εκεί που φαίνεται δεν πάει άλλο. Υπό αυτή την έννοια και υπό τέλος πάντων όλα αυτά των οποίων λέμε, κύριε Κούδα, σημαίνει ότι και 26 του μήνα που είχε αποφασιστεί να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση, συλλαλητήριο από το κέντρο δεν ξέρω από πού μέχρι την 7η υγειονομική περιφέρεια ή συγκέντρωση στην 7η υγειονομική περιφέρεια που θα βρίσκεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι κάτι το οποίο ισχύει? Εντάξει, είχε αποφασιστεί να γίνει πανκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΥΠΕ των υγειονομικών σωματείων. Δηλαδή όλα τα σωματεία που προφανώς είναι σε κατάσταση συναγερμού εν όψει αυτών των εξελίξεων, και κάθε μέρα όπως βλέπετε υπάρχουν και καινούργιες χειρότερες εξελίξεις, είχαμε αποφασίσει να γίνει αυτή η παγκρίτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ΥΠΕ. Στο κάτω-κάτω, η ΥΠΕ αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε επίπεδο Κρήτης. Και προφανώς συνεχίζει να ισχύει μέχρι νεωτέρες. Δεν έχω κάποια άλλη πληροφόρηση και νομίζω ότι είναι και το σωστό να γίνει. Δεν έχει να κάνει καθόλου αυτό με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Αυτό έχει να κάνει με την καθημερινά επιδεινούμενη κατάσταση στον χώρο της υγείας στην Κρήτη και τα μέτρα που δεν έχουν υπαρθεί. Τα μέτρα που παίρνονται και που είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν είναι τι, να μετακινήσουν τους συναδέλφους που με το ζόρι κρατάνε όρθιο το βενιζέλιο στο Ρέτινο. Αυτό είναι τώρα μέτρο. Και δεν κάνει να ξεχνάμε δηλαδή, βέβαια. Πολλές φορές έχουμε έρθει σε σύγκρουση με την ΥΠΕ γιατί μας λένε πράγματα τώρα. Λες και ας πούμε δεν δουλεύουμε χρόνια στον χώρο και δεν ξέρουμε. Αλλά άμα προκυρήσουμε μια θέση και δεν πάει κανείς γιατρός. Προφανώς φύζετρος θα πάει σε μια θέση και ένα δουλειαράκι που ξέρει ότι θα είναι μόνος του και θα παλεύει καθημερινά και όσο αντέξει. Θα το πω έτσι, όχι αστειευόμενος, δεν είναι για αστείο, αλλά έτσι να αλλάξουμε κλίμα. Ξέρετε ότι από τις χαμηλότερες ηλικίες κινδύνου εμφράγματος και επαγγελματικών νόσων είναι η δικιά μας, των γιατρών και των νοσηλευτών. Δεν είναι λίγοι συνάδελφοι που είτε στη σύνταξη είτε πριν καν πάρουν σύνταξη παθαίνουν σοβαρά προβλήματα ή χάνουν τη ζωή τους. Αυτά δεν γίνονται έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της ζωής που ζούμε. Και δεν κάνει να ξεχνάμε. Ούτε οι ασθενείς μας. Ωραία. Και μια τελευταία κουβέντα δεν κάνει να ξεχνάμε πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κούδα. Όλα αυτά τα πάνδυνα τα οποία δέχθηκε και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία αφέθηκε πραγματικά στην τύχη της, στον καιρό της πανδημίας. Διότι εδώ από λάθος σε λάθος διαχείριση φαίνεται να κατέρευσε ολόκληρο το σύστημα. Είναι πραγματικά, το κατέρευσε εντός εισαγωγικών. Σχηματικά το λέω, δεν θέλω να πω κάτι για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μέσα στο σύστημα υγείας, αλλά όλη αυτή η λάθος διαχείριση έχει φέρει πολλά, μα πάρα πολλά προβλήματα. Πολλά. Είναι, όπως είπαμε, μια συνεχόμενη κατρακύλα, την οποία η ευθύνη είναι της πολιτείας, όπως είπατε πολύ σωστά, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης και πιο προηγούμενης. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε να την απογειώσει αυτή την κατρακύλα, να την. Και νομοθετικά πλέον, έτσι, όταν επιτρέπει τους γιατρούς στην ουσία να αφήνουν τα νοσοκομεία, σαν να τους λέει σηκωθείτε, φύγετε. Έτσι, δηλαδή, είναι που είναι πιεσμένοι οι συνάδελφοι, είναι που είναι κουρασμένοι, είναι που είναι που εξεντωμένοι. Έχουν χάσει το 40% των αποδοχών τους. Έτσι, μιλάμε για. Είμαστε από τους πιο κακοπληρωμένους γιατρούς στην Ευρώπη και αυτό το ομολογούν όλοι. Δεν είναι και κάτι, δεν είναι αντιπολιτευτικό, ούτε συνδικαλιστικό κόλπο. Είναι η πικρή πραγματικότητα.
Και αυτούς τους ανθρώπους, αντί να τους ενισχύσεις και να τους πεις και να τους βοηθήσεις να παράξουν το καινούριο έργο, να τους βοηθήσεις να αναδείξουν καινούριους συναδέλφους, αυτή η έλλειψη επόμενης γενιάς γιατρών και γιατρουγεράκι θα είναι φοβερή. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν. Προφανώς το καταλαβαίνουν, δεν νομίζω. Αλλά εμείς που το βλέπουμε καθημερινά στα νοσοκομεία να μην υπάρχουν ειδικευόμενοι σε πολύ σημαντικές ειδικότητες, τρομάζουμε. Και λέμε εντάξει, και ακόμα και τώρα ο Κούδας ή ο κάθε Κούδας να παλέψει και να φέρει ένα έργο για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Μετά ποιος θα τον διαδεχθεί? Δεν θα υπάρχει κανείς να τον διαδεχθεί. Δεν είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες, όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό να κινητοποιηθεί. Νομίζω ότι το ζήτημα της υγείας αυτή τη στιγμή, μαζί βέβαια με τις φτώχειες, της πείνας και της ακρίβειας, σε όλα τα επίπεδα της ενέργειας, τα τρόφιμα κτλ., είναι αυτά που καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Δεν μπορείτε να νοείτε υγιής λαός σε καλή κατάσταση χωρίς να έχει ένα εύρωστο υγιές και καλά οργανωμένο σύστημα υγείας. Και εμείς θα δέχουμε πάρα πολύ δυστυχώς από αυτά. Είναι μας πάρα κύριε πολύ πίσω και τα φαινόμενα θα πολλαπλασιάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας από τον 984.